Έρχονται ανατροπές σοκ στη ρύθμιση των 200 δόσεων, αρχής γενομένης από τα μέσα Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με αύξηση επιτοκίου, μείωση του αριθμού των δόσεων, ακόμη και απώλεια της ρύθμισής τους, αν δεν έχουν πληρώσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εντός των επομένων ημερών αναμένεται η έκδοση απόφασης, όπου θα εξειδικεύονται οι αλλαγές στους όρους που ψηφίστηκαν με το νέο μνημόνιο και αφορούν περί τις 920.000 φορολογούμενους, ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των χρεών τους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί, το επιτόκιο για την ρύθμιση των 200 δόσεων αυξάνεται στο 5% από 3% που είναι σήμερα, για όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει χρέη 10.000 ευρώ, ο ετήσιος τόκος ανεβαίνει από τα 300 στα 500 ευρώ. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι άλλη μια φορά έχουμε κουραστεί να το λέμε, την ασυνέπεια του κράτους, την ασυνέπεια των μέτρων τα οποία λαμβάνουν. Όταν βγήκε αυτό το μέτρο, όλοι είπαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι στη σωστή κατεύθυνση και αρκετές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να έχουν μια ευνοϊκή ρύθμιση μπαίνοντας μέσα σε αυτό το μέτρο. Γιατί πλέον το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις και γενικά οι πολίτες δεν είναι ότι δεν θέλουν, δεν έχουν πλέον να δώσουν χρήματα. Άρα, επομένως, είχαν έρθει οι 100 δόσεις, όπου για κάποιες τουλάχιστον μικροφυλέτες ήταν μια πολύ καλή και ευνοϊκή ρύθμιση και χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς υψηλά επιτόκια και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε ξαφνικά αμέσως μετά τις εκλογές πάλι να έρχεται μια νέα ρύθμιση που ανατρέπει όλα αυτά τα δεδομένα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο με επιτόκιο την ρύθμιση την οποία θα πάει να κάνει κάποιος, με πολύ λιγότερες δόσεις, άρα το μηνιαίο ποσό θα είναι πολύ πιο υψηλό. Και φυσικά αλλάζοντας ακόμα και, θα λέγαμε, τους όρους που κάποιος θα μπορούσε να μπει μέσα σε αυτή τη ρύθμιση των δόσεων. Αντίστοιχα, για όσους έχουν χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, μπορεί να μην ισχύσει το επιτόκιο 5%, αν και εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ακίνητη περιουσία του είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ, σύμφωνα με το Ε9. Το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν όλες μαζί. Άρα αποκλείει ξανά αρκετές επιχειρήσεις από το να μπουν, και εφόσον είχαν βέβαια τη δυνατότητα, να μπουν μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο εντελώς εκτός πραγματικότητας. Εμείς συνέχεια λέγαμε ότι το θέμα των δόσεων θα πρέπει να έχει σχέση με την πραγματική δυνατότητα του καθενός, και είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν χρειάζεται να παίζουμε την κολοκυθιά 50, 100, 150, 200. Αυτό νομίζω φαίνεται πολύ εύκολα από τον καθένα, τι δυνατότητα έχει και πόσες δόσεις μπορεί να δίνει. Πραγματικά να υπάρχουν τα κριτήρια, αλλά να υπάρχει από την άλλη και η σκέψη ότι πραγματικά κάποιος δεν μπορεί να δίνει, γιατί πλέον έχει φτάσει σε σημείο μηδέν. Δεν έχει έσοδα, δεν έχει καθόλου τη δυνατότητα να πληρώσει τη ρύθμιση για να μπορέσει να έχει π.χ. στο ΤΕΒΕ έστω και μια ασφαλιστική ενημερότητα κ.ο.κ. Ακόμα χειρότερα, οφειλέτες που δεν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν ρυθμίσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, όπως φόρο εισοδήματος ή φόρο ακινήτων, μέσα σε 3 μήνες από την προθεσμία πληρωμής χάνουν εντελώς τη ρύθμιση, εκτός και αν σπεύσουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Υπενθυμίζεται ότι το ακατάσχετο για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά επιδόματα έχει μειωθεί από 1.500 σε 1.000 ευρώ. Για όσους χρωστούν ποσό πάνω από 70.000 ευρώ στην εφορία, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις καταθέσεων. Είναι πρόβλεψη του νέου μνημονίου. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου και προς το παρόν στο στόχαστρο θα μπουν όσοι χρωστούν στο δημόσιο ποσά άνω των 70.000 ευρώ. Ουσιαστικά μιλάμε για κατασχέσεις εξπρές από τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, για τη διαδικασία κατάσχεσης δεν θα υπάρχει καμία γραφειοκρατική χρονοτριβή. Για την εντολή θα αρκεί μονάχα ένα email. Η δέσμευση των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε μία ημέρα. Προς το παρόν, το μέτρο της κατάσχεσης θα ισχύσει μόνο για οφειλέτες που χρωστούν ποσά άνω των 70.000 ευρώ στο δημόσιο. Όμως είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα επεκταθεί και σε μικρότερα ποσά. Εδώ βλέπουμε το συνεχές παράλογο. Θα λέγαμε ότι από πράξεις και ενέργειες, οι οποίες δείχνουν ότι δεν ζουν την πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, είτε λέγονται κυβέρνηση υπουργοί, είτε λέγονται δανειστές, δεν καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει.
ότι πλέον μέσα από όλα τα δεινά τα οποία μας ήρθαν από το capital control και μετά, μέσα από την υψηλή ανεργία, η οποία ξανά έχουμε συνεχώς να πηγαίνει προς τα πάνω, μέσα από την πτώση των τζίρων και την έλλειψη ρευστού στην αγορά, πάλι προσπαθούν να ξεζουμίσουν αυτή την δύστιχη αγορά με αυτές τις απειλές για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις ακινήτων, για χρέη στο δημόσιο, για χρέη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και το καθεξής. Ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρισκόμαστε σε περίοδο capital controls. Οι δικαιούχοι των λογαριασμών δεν μπορούν να αποσύρουν μεγάλα ποσά, ενώ ταυτόχρονα το κατάσχετο όριο σε ό,τι αφορά σε μισθούς και συντάξεις έχει πέσει από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ. Επιπλέον, το κατάσχετο ποσό αφορά μόνο έναν λογαριασμό τράπεζας και αυτός θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην εφορία. Για όλα τα υπόλοιπα ποσά και τους λογαριασμούς που δεν υπάγονται σε καθεστώς προστασίας, δεν ισχύει το ακατάσχετο ούτε και το πλαφόν. Καλό είναι, πραγματικά. Ο καθένας ξέρει το τι χρωστάει και το τι έχει να δίνει. Αλλά από την άλλη, το ρωτάει κανείς αν έχει να τα δώσει. Πώς ζει στο σπίτι του, πώς τρέφει τα παιδιά του, πώς έχει την ιατρική του περίθαλψη. Αυτό το διερωτάται κανείς. Ή απλώς λέμε, βλέπουμε ένα νούμερο και λέει π.χ. ο Α χρωστάει 50.000 ευρώ από τα προηγούμενα χρόνια. Άντε να του κατασχέσουμε άμεσα το σπίτι, την πρώτη κατοικία, ή να του κατασχέσουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που από εκεί μέσα ζει ο ίδιος και η οικογένειά του. Βλέπω ότι δεν μπαίνουν σε μία λογική μίας γενικότερης λύσης για το τι συμβαίνει, τι χρωστάνε τα νοικοκυριά, τι χρωστάει το ίδιο το κράτος, τι χρωστάει, που το γνωρίζουμε και το λέμε συνεχώς, ότι πάλι οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και προς τους ιδιώτες ακόμα έχει αυξηθεί. Αυτό δεν το βλέπει κανείς. Βλέπουμε μόνο πώς θα ξεζουμίσουμε ξανά την αγορά και με απειλητικά μέτρα, με εκβιασμούς, το οποίο πραγματικά δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει και αν θα βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Εδώ χρειάζεται μια πραγματικά γενναία απόφαση αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, του ιδιωτικού χρέους, έτσι ώστε να μπει μια εκκίνηση ξανά και να ξέρει ο καθένας με ποιους όρους πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί.